Είναι η στιγμή που ο Δήμαρχος Λαρισαίων μαζί με την οικογένεια της αδικοχαμένης φοιτήτριας της ιατρικής από τη Λάρισα αποκαλύπτουν την πινακίδα με το όνομά της. Από σήμερα ο δρόμος αυτός που βρίσκεται στη συνοικία της Νέας Μύρνης, εκεί όπου μεγάλωσε το πανέμορφο αυτό κορίτσι, θα ονομάζεται οδός Αλεξάνδρας Λάτα. Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική τελετή πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η ονοματοδοσία της οδού στη μνήμη της Κλαούντι Αλεξάνδρας Λάτα που χάθηκε στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Η μητέρα της Κλαούντια, η κυρία Άλμα, έκανε για ακόμη μια φορά όλους να δακρύσουν με τα λόγια της. Χαρακτήρισε τιμή για την οικογένειά της την ονοματοδοσία με το όνομα της Κλαούντια και τόνισε ότι αυτός ο δρόμος θα είναι σημείο συνάντησης με την κόρη της. Ό,τι θα φέρνει εκεί παιδιά της συνοικίας και θα τους μιλάει για την επιμονή και το πείσμα της κόρης της να πετύχει τους στόχους της. Όμως σήμερα, πίστεψέ με, είμαι ευτυχισμένη. Πιστεύω σήμερα η κόρη μου από ψηλά να χαμογελά για αυτό που του τιμάνε όλοι σήμερα. Είμαστε όλοι σήμερα για αυτό το κορίτσι μας. Αυτό το δρόμο θα είναι σαν σημείο συνάντησης με την κόρη μου. Θα φέρω όλους τους μαθητές του 11 σχολείου και της θεατρία, γιατί πάντα και εκεί είχε φίλους, να τους φέρω εδώ, να τους μιλάω ποια ήταν αυτό το κορίτσι. Ποια ήταν αυτό το κορίτσι που με πείσμα και επιμονή ήθελε να φτάσει πολύ ψηλά. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος μεταξύ άλλων ανακοίνωσε την ανέγερση μνημείου στην πόλη αφιερωμένο στα θύματα του δυστυχήματος. Είναι η υπόσχεση που δώσαμε ότι δεν θα ξεχάσουμε αυτό το τραγικό που έγινε. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε στη μνήμη της Κλαούντιας, στη μνήμη όλων των ανθρώπων, των παιδιών που έχασαν άδικα τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Είναι και δική μου δέσμευση την εξαίρεση στο Δημοτικό Συμβούλιο η ανέργεια ενός μνημείου για το σύνολο των θυμάτων του πολύνεκτου αυτού δυστυχήματος. Λίγα λόγια θέλησε να πει και ο πρώην πρόεδρος της Τρίτης Δημοτικής Κοινότητας Κώστας Ζεύλας, που έκανε την πρόταση για την ονοματοδοσία του δρόμου. Μέσα στην όλη θλίψη αισθανόμαστε σήμερα χαρούμενοι και δικαιωμένοι, γιατί είχα πάρει μια πρωτοβουλία να τιμήσουμε αυτό το παιδί που έφυγε τόσο άδικα, δίνοντας το όνομά του σε ένα δρόμο της Νέας Μύρνης. «Πιστεύω ότι θα βρίσκεται δίπλα στο Θεό και θα την προσέχει αντί για εμένα», είπε η μητέρα της Κλαούντια. «Αγάπη μου, σε αγαπώ. Θα μου λείπεις πάντα». Λόγια μιας μητέρας που είδε το παιδί της να χάνεται στην ηλικία των 20 ετών με τόσο τραγικό τρόπο. «Πιστεύω ότι ο Θεούλης το έχει δίπλα της, την αγκαλιάζει και μακάρι να του προσέχει όπως την πρόσεξα εγώ από τη μέρα που του γεννήθηκα. Μακάρι να συναντηνόμαστε μαζί εκεί και να λέμε τα μυστικά μας όπως πάντα. Αγάπη μου, σ' αγαπώ. Θα μας λείπεις τα πάντα. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Μου λείπεις πάρα πολύ».